Το πρώτο της εργοστάσιο στην Κίνα εγκαινίασε η Renault και απαντώντας σε ερωτήσεις αν αυτή η κίνηση έρχεται κάπως αργά με δεδομένη την επιβράδυνση της κινέζικης οικονομίας, οι εκπρόσωποι της Renault απαντούν ότι η κινέζικη αγορά θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Δεν είναι κακό για έναν κατασκευαστή να μπαίνει σε μια αγορά που πουλάει 20 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, δήλωσε ο Ζακ Ντανιέλ, επικεφαλής της κοινοπραξίας με την τοπική Dongfeng. Πέρυσι, οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα σημείωσαν θετικό πρόσημο, κυρίως χάρη στη μείωση του φόρου που αποφάσισε η κυβέρνηση για να ενισχύσει την αγορά. Κυρίως επωφελήθηκαν οι πωλήσεις SUV, που αποτελούν πλέον ένα στα τρία αυτοκίνητα που πωλούνται στην Κίνα.